Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε μια ακόμη δημόσια συζήτηση. Είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο του ITV ο κύριος Γιάννης Καρακούσης, ο οποίος είναι πρόεδρος του παραρτήματος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου. Κύριε Καρακούση, σας ευχαριστώ πολύ. Πώς είστε? Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Ντόκα. Είμαι αρκετά καλά τηρωμένων των αναλογιών. Αν είναι και δύσκολες συγκυρίες γενικότερα, αλλά και ειδικότερα για εσάς τώρα, γιατί έχουμε νέο νόμο για αδέσποτα και δεσποζόμενα, που δημιουργεί, όπως λέτε εσείς, πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά που πάει να λύσει, έτσι. Για να τα πάρουμε ένα-ένα. Για τον ίδιο λόγο, εσείς κάνετε μια 24-ωρη απεργία την ερχόμενη Τετάρτη, έτσι. Μάλιστα. Ωραία. 24-ωρη απεργία λοιπόν των κτηνιάτρων σε όλη τη χώρα, πανελλαδική είναι η απεργία. Για πάμε να δούμε τον νόμο. Για τα αδέσποτα καταρχάς. Τι προβλέπετε, τι αποτελέσματα μπορεί να φέρει? Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ο νόμος 4830 ψηφίστηκε το 2021. Μέχρι τώρα δεν είχε τεθεί σε εφαρμογή. Τίθεται πλέον σε εφαρμογή από τον Δεκέμβριο του 2023, είχε αρχική ημερομηνία τον Γενάρη του 2024, ότι θα αρχίσουν να μπαίνουν τα πρόστιμα. Αυτό πήρε μια παράταση μέχρι ένα εξάμηνο, μέχρι το καλοκαίρι. Αλλά ποιο είναι το θέμα? Ο νόμος θέλει να λύσει το θέμα με τα δέσποτα που σε αρκετές πόλεις και περιοχές της χώρας μας δημιουργεί μεγάλα θέματα. Και στη δημόσια υγεία και σε ανθρώπους, έχουμε ακούσει για δαγκώματα, για κυνηγητά, για κόσμο που φοβάται να βγει. Αλλά σύμφωνα με αυτά που είδαμε εμείς από το νόμο και έτσι όπως θέλουν να τον εφαρμόσουν, πιστεύουμε ότι δεν θα λύσει κανένα θέμα. Το βασικό το ζήτημα που βλέπουμε είναι ότι ο νόμος φτιάχτηκε θεωρώντας αυθαίρετα, κατά τη δικιά μας επιστημονική άποψη, ότι τα αδέσποτα παράγονται από τα δεσποζόμενα. Αυτή τη στιγμή, όντας, όπως λένε οι μελέτες που μας δείξανε, γύρω στα 2 εκατομμύρια αδέσποτα έξω και τα δεσποζόμενα να είναι κάτω από 1 εκατομμύριο και υπό ελεγχόμενες συνθήκες, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούν τα δεσποζόμενα να παράξουν περισσότερα αδέσποτα. Το θέμα είναι πόσα είναι τα αδέσποτα έξω που αναπαράγονται ανεξέλεγκτα. Ναι. Άρα, Ναι. Το να μπαίνει μια διαδικασία που να λέει ότι πρέπει να ελέγξουμε τα δεσποζόμενα παραγνωρίζοντας τα αδέσποτα και αφήνοντάς τα σε δεύτερη μοίρα την όλη κατάσταση που πρέπει να γίνει με τις στηρώσεις, την περισυλλογή τους και την φροντίδα τους, νομίζουμε ότι θα δημιουργήσει θέματα. Ο μεγαλύτερος αριθμός αδέσποτων ζώων δημιουργείται από τα ίδια τα δέσποτα, το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων αδέσποτων ή από τα δεσποζόμενα όπως ο νόμος? Είναι ένας φαύλος κύκλος. Προφανώς πριν υπάρξουν αδέσποτα θα δημιουργηθούν από τα δεσποζόμενα. Αλλά από τη στιγμή που ξεκινάει αυτό, ένα σκυλί, μία γάτα, σε καλές συνθήκες, και δεν εννοώ στα Γιάννα, ας πούμε στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο που η ζέστη είναι αρκετή, μπορεί να γεννήσει και 3 φορές το χρόνο, μπορεί και 4. Και θα κάνει 3, 4, 5 μικρά. Καταλαβαίνετε ότι αυτά, αν είναι σε ένα εξωτερικό περιβάλλον που δεν τα στηρώσει κάποιο, δεν τα πιάσει, θα πολλαπλασιαστούν εκθετικά πολύ γρήγορα. Τα δεσποζόμενα, 99% κάποιος που θα έχει ένα σκυλί δεν θα το αφήσει να γεννήσει ανεξέλεγκτα. Θα κάνει μία γένα, 2 γένες, αλλά ξέροντας ότι θα κάνει κάποια κουτάβια που θα πρέπει να τα δώσει να τα κρατήσει. Και πολύ σπάνια θα τα αφήσει. Μπαίνουμε εδώ σε κάποιες ειδικές ομάδες, οι οποίες αντιμετωπίζουν και αυτές, και το ξέρουμε ότι έχουν σοβαρά προβλήματα, όπως είναι οι κυνηγοί, οι ποιμένες, όπου έχουν ζώα εργασίας ουσιαστικά, έτσι, δεν είναι ζώα συντροφιάς. Όπου εκεί είναι και ειδικές συνθήκες και από εκεί μπορεί να έχουμε αρκετά προβλήματα. Επίσης, να πω ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο παραγνωρίζεται πάντα σε όλες αυτές τις καταστάσεις. Τα δεσποζόμενα ζώα σε πολύ μεγάλο ποσοστό είναι μικρόσωμα. Αυτά τα ζώα στο εξωτερικό περιβάλλον σπάνια θα αντέξουν. Δεν θα δείτε έξω αδέσποτα μικρόσωμες ράτσες, τσιουάου, κανείς ή οτιδήποτε. Είναι όλα μεγάλα, γιατί η φυσική επιλογή εκεί μας οδηγεί ότι το μεγαλύτερο θα επιβληθεί του μικρότερου. Τώρα, κάποιοι λένε, έχω ακούσει κάποιους να λένε, ότι αυτά τα μέτρα για τα δεσποζόμενα είναι φοροεισπρακτικά, κατά κύριο λόγο. Γιατί χρειάζονται κάποια χρήματα τώρα για να γίνουν αυτές οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος, έτσι? Εδώ είναι ένα κομμάτι το οποίο χρειάζεται σοβαρή διευκρίνηση και έχουμε σοβαρές ενστάσεις. Υπάρχει ένα σαφώς θέμα που είναι φοροεισπρακτικό, έτσι όπως το βλέπουμε εμείς. Υπάρχει ένα θέμα μη λειτουργικότητας, γιατί ο νόμος προβλέπει ότι θα σταλεί δείγμα DNA για αυτόν που δεν θέλει να στηρώσει το ζώο του. Αυτή η βάση DNA που θα φτιαχτεί, εμείς δεν έχουμε καταλάβει πώς μπορεί να λειτουργήσει. Τα επιστημονικά δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής δεν μας δείχνουν ότι υπάρχει τέτοιο προηγούμενο ούτε σε ανθρώπους, πόσο μάλλον σε ζώα, ώστε να μπορέσουν να κάνουν αυτό που διατείνονται ότι θα κάνουν. Και το μόνο που μένει είναι ένα κομμάτι του ποσού των 150 ευρώ που θα κληθεί να πληρώσει ο ιδιοκτήτης, που θα πάει σε αυτό το εργαστήριο, και ένα άλλο που θα πάει στους Δήμους. Είναι λεφτά τα οποία όμως δεν ξέρουμε τελικά αν θα εισπραχτούν, γιατί
αυτό που βλέπουμε είναι ότι κόσμος ο οποίος έχει ένα ζώο και δυσκολεύεται ή δύο ή τρία ή τέσσερα ζώα, δεν θα μπει στη διαδικασία να κάνει αυτή τη δουλειά. Το πιο πιθανό είναι ότι θα τα αφήσει είτε χωρίς σήμανση και θα είναι ημιπαράνομος σε όλη τη ζωή, ευελπιστώντας ότι δεν θα τον πιάσει κάποιος, ή θα το παρατήσει στον δρόμο και θα αυξηθούν τα αδέσποτα. Μάλιστα. Πολύ πιθανό είναι αυτό, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Γιατί δεν εφαρμόστηκε τόσο καιρό ο νόμος, κύριε Καρακούση, και εφαρμόζεται τώρα? Η βασική εφαρμογή του νόμου προέβλεπε την ύπαρξη του ενός Ινστιτούτου που θα μαζεύονται αυτά τα δείγματα DNA στην Αθήνα, το οποίο δεν είχε φτιαχτεί. Δόθηκαν 2 εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό για να φτιαχτεί. Και όπως σας είπα, τον Δεκέμβρη του 2023 ανακοινώθηκε ότι ήταν έτοιμο προς λειτουργία. Μάλιστα. Δεν ήταν έτοιμο προς λειτουργία. Μπορεί απλά να υποδεχθεί τα δείγματα. Δεν μπορεί να δουλέψει ακόμα, από ό,τι ξέρουμε. Τώρα, εσείς λέτε όχι σε αυτό. Έχετε πρόταση όμως, γιατί υπάρχει πρόβλημα πραγματικό. Ιδίως με τα αδέσποτα, υπάρχει πραγματικό πρόβλημα. Τώρα, κάθε λίγο και λιγάκι οι αδέσποτα δαγκώνουν κόσμο. Νέα παιδάκια, μικρά παιδάκια, νέους ανθρώπους, μεγαλύτερους, ηλικιωμένους. Έχετε δίκιο. Η πρότασή μας, η πάγια θέση μας ήταν πάντα ότι πρέπει όλα αυτά τα προγράμματα να τρέξουν μέσα από τους Δήμους, μέσα από τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες ξέρουν καλύτερα και τα προβλήματα και τις θέσεις και τα αδέσποτα της περιοχής τους. Mm-hmm. Αυτές οι τοπικές κοινωνίες, οι Δήμοι, μπορούν, αν στελεχωθούν κατάλληλα, αν χρηματοδοτηθούν κατάλληλα, να μπορέσουν να ιδρύσουν δημοτικά κτηνιατρία, δημοτικά κοινοκομεία, που να μαζεύουν όλα αυτά τα αδέσποτα, να τα διαχειρίζονται, να πηγαίνουν προς υιοθεσία και να δουλεύουν σωστά. Ο νόμος, θέλω να σας πω εδώ, ότι προβλέπει κάτι τέτοιο, αλλά το προβλέπει μέσω των ΜΚΟ. Να μπουν δηλαδή κάποιοι οι οποίοι δεν ξέρουμε τους σκοπούς τους ακριβώς. Κάποιοι πιθανόν να είναι φιλόζωοι και εμείς τιμούμε τη φιλοζωία και πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει και να προσφέρει. Αλλά ζείτε με τους φιλόζωους μαζί, είστε κτηνίατροι. Πολλοί από εμάς είμαστε και φιλόζωοι, δεν αποκλείει το ένα το άλλο. Το θέμα είναι όμως ότι όταν δεν υπάρχει έλεγχος σε αυτό το πράγμα, είμαστε σίγουροι σχεδόν ότι θα λοξοδρομήσει και θα πάει σε κάποια άλλη κατεύθυνση. Τώρα, δύο ερωτήματα. Πώς είναι τα πράγματα μέχρι αυτή τη στιγμή στο Δήμο Ιωαννιτών, πώς ήταν τα πράγματα στο κοινοκομείο, γιατί εδώ υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα, ένα κοινοκομείο. Και ποια είναι η διάθεση της νέας Δημοτικής Αρχής? Τι λέει ο Πέτρος Παλάσκας, ο οποίος είναι αρμόδιος αντιδήμαρχος πλέον γι' αυτό? Καταρχάς, να αρχίσουμε με το δεύτερο. Πώς είναι η ανταπόκριση του Παλάσκα? Με τον κύριο Παλάσκα έχουμε αγαστή σχέση μέχρι τώρα. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Η πρόθεσή του είναι να κάνει ό,τι καλύτερο δυνατόν. Η πρόθεσή μας είναι να βοηθήσουμε όσο μπορούμε την κοινωνία και τον κόσμο. Και είμαστε σε συνεργασία και συντονισμό να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Από ό,τι μου είπε, και δεν ξέρω αν τον προλαβαίνω σε κάτι που θα ήθελα να το πει αυτός, έχει σκοπό να κάνει, να προωθήσει τις υιοθεσίες μέσω προγραμμάτων, να εκπαιδεύσουμε στα σχολεία τον κόσμο στο ζήτημα της φιλοζωίας και το πώς είναι η συνετή φιλοζωία και η υπεύθυνη φιλοζωία, ώστε να το πιάνουμε από την αρχή. Και διάφορα άλλα πράγματα. Μάλιστα. Είναι και ο ίδιος, έχει και ο ίδιος κοιλιά, νομίζω. Ναι, είναι ο ίδιος κοιλιά. Οπότε είναι γνώστης του θέματος. Οπότε το γνωρίζει. Μέχρι τώρα, μια ευαισθησία, μέχρι τώρα νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και ελπίζω να συνεχιστεί. Η κατάσταση μέχρι αυτή τη στιγμή πώς είναι στα Γιάννενα, ποια είναι η εικόνα? Απ' τη μία μπορώ να σας πω ότι η πόλη των Ιωαννίνων είναι από τις τυχερές, ο Δήμος Ιωαννιτών, γιατί έχει κοινοκομείο. Ωραία. Πώς είναι και τα πράγματα? Στην Ήπειρο δεν υπάρχει άλλο κοινοκομείο οργανωμένο όπως είναι εδώ. Το κακό είναι ότι ενώ οι θέσεις είναι 48, αν δεν κάνω λάθος, τα σκυλιά που θα έπρεπε να είναι εκεί είναι χιλιάδες. Μάλιστα. Οπότε μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει εξ αρχής ένα πρόβλημα χώρου. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, αλλά επί του πρακτέου αυτό που βλέπουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή παντού υπάρχουν αδέσποτα. Από το κέντρο και το ρολόι. Έτσι είναι, δυστυχώς. Να μην σκεφτείτε το νοσοκομείο, για τη ΒΠΕ, για. Είπα και λίγο πριν. Ναι. Και είναι επιθετικά κάποια σκυλιά στο πανεπιστήμιο, στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Ναι, τα χαρακτηρίζουμε επιθετικά. Για πείτε μου γι' αυτό. Προσωπικά, φέρνοντας τον εαυτό μου στην αντίστοιχη θέση, να είμαι στο εξωτερικό περιβάλλον, μην ξέροντας αν θα κοιμηθώ σε ασφαλές μέρος, αν θα έχω την επόμενη μέρα να φάω. Θα ήμασταν πιο επιθετικοί εμείς. Ναι, πιθανόν κάποια σκυλιά που να έχουν κουτάβια, να έχουν γεννήσει και να θέλουν να τα προστατεύσουν. Το κατανοώ αυτό που λέτε. Τα σκυλιά είναι σκυλιά όπως η φύση επιτάσσει να είναι. Εμείς πρέπει να τα διαχειριζόμαστε για να μην είναι επικίνδυνα. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Κλείστε όπως θέλετε εσείς αυτή τη δημόσια συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Καρακούση, γιατί ασχολείστε με ένα θέμα που ενδιαφέρει
πολύ κόσμο. Επαναλαμβάνω, τα αδέσποτα δημιουργούν προβλήματα σε μικρά παιδιά, σε ηλικιωμένους περισσότερο, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Δαγκώματα συνέχεια. Αυτό. Και πρέπει να τα διαχειριστούμε. 24 ώρα απεργία λοιπόν των κτηνιάτρων την ερχόμενη Τετάρτη. Κλείστε. Έχω πολλά θέματα που έχω να πω, αλλά έτσι είναι πολύ εν συντομία. Πείτε τα, η απεργία είναι μία μέρα. Προφανώς καταλαβαίνουμε ότι δεν θα επηρεάσει η καταστάση με μία μέρα απεργία. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είμαστε απέναντι στη φιλοζωή, απέναντι στον κόσμο. Είμαστε μαζί τους. Θέλουμε να λυθεί το πρόβλημα. Τα σκυλιά και τα γατιά και όλα τα κατοικίδια είναι από αυτό που βιοποριζόμαστε. Οπότε μας είναι προς το συμφέρον μας να είναι η κατάσταση καλύτερη και όχι να είναι έτσι γεμάτη αδέσποτα. Πρέπει να τονίσουμε ότι γενικά τα αδέσποτα, πέρα από αυτά που λέμε για τα δαγκώματα και όλα αυτά, έχουν σχέση και με τη δημόσια υγεία. Να σας αναφέρω το παράδειγμα της λύσας, ας πούμε, που μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα. Να σας αναφέρω το θέμα με τα σκουπίδια, τα απόβλητα των σφαγείων, όπου μπορούν να μεταφέρουν μικρόβια από εδώ και από εκεί, χωρίς να το θέλουν, εννοείται τα ίδια, απλά σαν φορείς. Κατανοητό. Και αυτό που θέλουμε είναι τον κόσμο να καταλάβει τι ζητάμε, τι θέλουμε και ότι παρότι καμιά φορά μπορεί να είναι και ενάντια στο άμεσο οικονομικό μας συμφέρον, προτιμούμε την κατάσταση να ομαλοποιηθεί και να βρει μια λύση παρά να πάει όπως πηγαίνει τώρα και να έχουμε συνεχώς προβλήματα. Έχετε κατοικίδιο, κύριε Καραγκούση, εσείς προσωπικά? Δυστυχώς εγώ δεν έχω. Είχαμε κάποια κουνελάκια, αλλά... Μάλιστα. Μας άφησαν. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Καρακούση. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Τώρα, κύριε Συγκύριο, ο Δήμος Ζήτσας βράβευσε τους αριθμούς.